Εάν θέλετε, φτηνά έξω από τα coins, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε coins και για τον PS4 και για τον PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται, μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off. Το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, το τέξω εδώ είναι βίντεο σήμερα και όπως βλέπετε είναι μέρα για rewards. Θα ανοίξουμε Division 4 rewards από Rivals, θα ανοίξουμε τα playoffs μας, τα πακέτα, να δούμε και τι κάναμε, αν καταφέραμε να μπούμε στο Wicked League. Και στο τέλος θα ανοίξουμε και τα marquee matchups, μπας και βγάλουμε κάτι καλύτερο από εκεί που κάθε φορά βγάζουμε ένα καλό profit. Αυτά λοιπόν, κάντε ένα like, μια και θα φανείστε καινούργιοι στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με τα Rivals. Από ό,τι θυμάμαι είμαστε Rank 3 Division 4. Θα πάρουμε το Option 3 γιατί μας δίνει και το Rare Players Pack το οποίο είναι untradeable, αλλά μας δίνει και το Prime Gold Players το οποίο είναι tradable. Όσον αφορά τα Playoffs, μας έχουμε και το ματσάκι, έχει κρυθεί τι έχουμε κάνει. Θα τα παίξουμε για να ανοίξουμε και τα πακέτα στη συνέχεια και πιστεύω να βγάλουμε κάτι καλό σήμερα. Δυστυχώς φέτος τα πακέτα από τα Rivals δεν είναι τόσο πολλά, οπότε τα ανοίγουμε μαζί με και με τα άλλα packs, τα Playoffs και τα Marquee Matchups. Αλλά γιατί όχι να βγάλουμε κάτι καλό, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Δεν είναι walkout, είναι boards, ok. Είναι Ελβετία, είναι goalkeeper, είναι ο Sommer, ο οποίος είναι 85 overall και είναι καλό, είναι tradable. Δυστυχώς φέτος δεν πηγαίνουν πάρα πολύ, όπως έχουμε ξαναπεί. Περιμένω πάρα πολύ και έχουμε πάρα πολύ fodder. Έχουμε πολλούς 87, πολλούς 86, 85. Ακόμη δεν έχουν ανέβει τιμές. Τους κρατάμε και κάποια στιγμή όταν ανεβούν πάρα πολύ θα τους πουλήσουμε. Έχουμε όπως βλέπετε ήδη 150 χιλιάρικα στην άκρη. Πιστεύω ότι αν βγάλουμε κάτι καλό σήμερα που να πουληθεί, να χτυπήσουμε 200 χιλιάρικα. Εδώ πέρα το Rare Players Pack το οποίο θα ανοίξουμε είναι Untray, οπότε ο Profit δεν μας νοιάζει. Απλά να βγάλουμε κάποια καλή κάρτα. Δεν είναι Walkout, είναι Boards πάλι, είναι Velligio, είναι Center Forward και είναι ο Mertens, ο οποίος έχει φάει ένα καλό downgrade σε σχέση με πέρσι. Δεν πηγαίνει και αυτός πολλά coins, αλλά δεν μας πολύ νοιάζει όπως είπα γιατί είναι Untray. Αυτά από τα Rivals, πάμε να δούμε τι κάναμε στα Playoffs και τι packs θα ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάναμε και στα playoffs. Βασικά έχω βάλει μόνο ένα παιχνίδι γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Θα έχουμε full gameplay από το Wicked League αύριο και μεθαύριο. Άλλη μια φορά πάρα πολύ εύκολα προκριθήκαμε στο Food Champs Finals. Παραδόξως έχασα το πρώτο παιχνίδι, αλλά μετά έκανα 5 σερινίκες σχετικά εύκολα. Και βασικά όχι τόσο εύκολα, 2 εύκολα, 3 λίγο δύσκολα. Μια στεπράτηση εδώ πέρα όπως βλέπετε. Και εντάξει, όπως κοινάγει, σαν το έχω ξαναπεί, μου φαίνεται αρκετά εύκολο. Άμα είσαι ένας μέτρος προς καλός παίχτης, μπορείς εύκολα να μπεις. Πιστεύω στο Weekend League, δεν θέλει τόσο πραγματικά τόσο skill. Δεν ξέρω αν φταίει και το matchmaking, τι με πετάει, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, 2 φορές σχετικά εύκολα. Την πρώτη φορά έκανα μόνο 2 ήττες, τώρα μόνο 1 ήττα. Μπήκα αρκετά εύκολα. Το rank 1 δεν το κυνηγάω μέχρι στιγμής στα playoffs, που πιστεύω ότι σιγά σιγά θα το κυνηγήσετε από την επόμενη εβδομάδα γιατί δεν είναι το mega pack. Οπότε είναι ευκαιρία, είναι καλύτερο pack. Οπότε δεν θα κάνω πλέον τις ήττες quit, δεν θα τις δίνω τις ήττες, οπότε θα κυνηγήσουμε και το rank 1 στα playoffs. Τώρα όσον αφορά το Wicked League, εννοείται πως στόχο έχουμε το rank 3, να πάρουμε το Prim Team of the Week pack, αλλά γιατί όχι να κυνηγήσουμε και το rank 2, άμα έχω καλό internet και λίγη τύχη, πιστεύω μπορούμε και rank 2 να πάρουμε παραπάνω κόκκινα και... Είναι λίγο δύσκολο, θέλει 12 νίκες σε 20 match, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο ακραίο. Εδώ πέρα βλέπετε ένα γελίο γκολ που έφαγα. Όσον αφορά το patch που έγινε, εντάξει, δεν παράτησα τόσο μεγάλες διαφορές. Λίγο τα finesse shots, βασικά όχι λίγο, αρκετά τα finesse δεν μπαίνουν τόσο πολύ. Οι goalkeepers λίγο καλύτερα ίσως, αλλά όχι μεγάλες διαφορές. Αυτά πάνω κάτω. Πάμε να δούμε αν θα βγάλουμε κάτι καλό σήμερα τα marquee matchups και από τα playoff records. Αν τα ανέβασα, δεν βγάλαμε κάτι. Μπάχει, αλλάξει λίγο η ομάδα. Ξεκινάμε με τον Gold Players Pack, θα κάνουμε τα Marquee Matchups μετά. Ελπίζω να βγάλουμε συνολικά ένα profit από όλα και τα Marquee Matchups και τα rewards εδώ πέρα. 50.000 να φτάσουμε τα 300. Εδώ είναι Γάλλος, είναι Left Mid, είναι ο Λεμάρα 83 overall. Οκ, για Gold Players Pack είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό, αν φτάσουμε 200.000, θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Για να δούμε πώς θα πάει. Για να ανοίξουμε και το τελευταίο, Premium Gold Players Pack. Μπας και βγει κάτι καλό. Έχουμε walkout, οκ, okay. Αργεντινή. Είναι ο Ντιμπαλά, εντάξει, όταν βλέπεις Αργεντινή πάει το μυαλό σου αλλού. Αλλάξε λίγο και τα walkouts και πλέον ο παίχτης βγαίνει μετά για να μην ξέρεις από πριν από τη φάση του παίχτη τι έβγαλες. Είδαμε Αργεντινή, πήγε το μυαλό μου κάπου αλλού, καταλαβαίνετε που πήγε. Δεν έχω παράπονο, πόσο να πηγαίνει, πιστεύω πάνω από 20.000. Εντάξει, πηγαίνει 35.000, άρα ουσιαστικά πάνω κάτω βγάλαμε το profit το οποίο ζήτησα από πριν. Εντάξει, μια χαρά, δεν έχω παράπονο.
Λοιπόν, όπως πάντα δεν είναι τόσο καλά packs, το ξέρουμε αυτό, αλλά έχετε παρατηρήσει ότι το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ότι μπορεί να βγει κάτι καλό. Έχουμε κάνει και άλλα δύο packs από SBCs, ένα Rare Gold Pack αν δεν κάνω λάθος και ένα Rare Electrium, που είναι αντρέ για να έχουμε παραπάνω packs, και ξεκινάμε το πρώτο, το οποίο είναι tradable, είναι prime players και βγάζουμε boards. Οκ, πάλι Γαλλία, left back, νομίζω ότι είναι ο Mendy. Νομίζω ο Mendy δεν είναι walkout, σίγουρα δεν είναι walkout, θα ήταν πάρα πολύ καλό αν, αν ήταν ο Mendy. Δυστυχώς είναι ο Hernandez από την Bayern, θα μπορούσε να ήταν και ο Theo Hernandez από τη Milan. Τέλος πάντων, δεν πήγε τόσο καλά αυτό, είχε πάρα πολύ καλύτερες επιλογές από Γαλλία και left back. Τώρα ποιο να ανοίξουμε, prime electron players pack, και αυτό δεν μου φαίνεται τόσο καλό. Είναι tradable όμως, για να δούμε. Πάλι boards έχουμε, ok. Είναι Δανία, είναι center back, να είναι της Milan κλασικά, 83 overall. Τον έχουμε βγάλει φέτος πάρα πολλές φορές, ίσως να είναι και το ο ποιος παίχτης που βγάζουμε συχνά. Διάλογο έχει μέσα στο pack, όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο. Εντάξει, και μόνο που βγάζουμε boards από τα packs αυτά, καλό είναι, δεν έχω παράπονο. Να μαζεύουμε λίγο fodder, πιστεύω σιγά σιγά να βάλει παραπάνω η ASBCs, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει πάρα πολλά και έχουν μείνει και πολύ χαμηλά τιμές, όπως είπα και πριν. Τώρα έχουν μείνει καλά packs. Έχουν μείνει καλά packs και πιστεύω σε κάτι καλό. Τουλάχιστον ένα walkout θέλω. Και ας μην είναι τόσο ακριβό. Ένα walkout. Εδώ είναι boards, δεν είναι walkout. Είναι ο Kostic από την Eintracht. Το 4 overall όμως. Εντάξει, μαζεύουμε overalls. Όπως έχω πει, δυστυχώς δεν πηγαίνουν πολλά coins. Πιστεύω στο μέλλον να ανεβούν η αξία τους. Και η Guine δίνει. Το βάζουμε transfer list. Τρία ακόμη packs, τα οποία είναι σχετικά καλά. Rare Electrum, Premium Gold Players. Και αν δεν κάνω λάθος είναι και το Rare Gold Pack, το οποίο γενικά έχω ξαναπεί δεν μου πολύ αρέσει ως πακέτο. Μια φορά έχω βγάλει κάτι καλό τον Αγκουέρο παλιά. Α, το ανοίξουμε, είναι για αντρέ, να φύγει από τη μέση, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, και κλασικά δεν είναι boards, το έχω ξαναπεί, δεν, αυτό το pack δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, πάμε πρώτα με το Rare Electrum, επειδή είναι και untradable. Και αυτό το pack παλά με έχει δικαιώσει, μου έχει βγάλει Mbappé, μου έχει βγάλει καλά πράγματα. Εδώ δεν είναι hookout, είναι boards. Και είναι ο Ζιγιέχ, έχω 4 overall. Μαζεύουμε overall σιγά σιγά από διάφορα packs. Έχουμε βγάλει σήμερα αρκετούς γατεσάριδες και γατριάριδες. Νομίζω 2 γατριάριδες, 2 γατεσάριδες. Βγάλαμε την μπάλα, βγάλαμε Σόμερ. Θέλω να κλείσουμε με κάτι καλό. Από το Premium Players Pack, άμα κλείσουμε με κάτι καλό, θα είμαστε ωραία. Για να το δούμε, είναι tradable. Πιστεύω τα μάρια μάτσα μου το χρωστάνε κάτι ακόμη. Δεν μου έχει δώσει. Είναι walkout, λοιπόν. Είναι Γαλλία. Είναι goalkeeper, είναι ο Γιορίς δυστυχώς. Όταν βλέπεις Γαλλία και σου πετάει το Γιορίς, είναι το χειρότερο πιθανό πιστεύω walkout από Γαλλία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι χειρότερο. Θα μπορούσε να είναι Pogba, Καντέ, Εμπαπέ, θα μπορούσε να είναι πάρα πολλά. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Βγάλαμε τουλάχιστον τον Γιορίς, 87 overall. Κάτι είναι και αυτό. Φτάσαμε οπωσδήποτε 200 χιλιάρικα. Και εντάξει, οκ, okay, κάτι έγινε. Δεν πήγε τόσο καλά, αλλά δεν πήγε και άσχημα. Κάπου στη μέση νομίζω το Pacopenic. Και αυτή λοιπόν η ομάδα, όπως τη ξέρετε, πείτε μου κάποια σχόλια τι αλλαγές μπορούν να κάνω με 200 χιλιάρικα. Έχω στο νου μου κάτι να αλλάξω λίγο right back, να αλλάξω λίγο striker αντί για Βέρνερ κάτι καλό, ή μια εναλλακτική να κρατήσω τα coins για να βάλουμε κάτι ακραίο στο μέλλον. Θα δούμε, ίσως λογικά μπω στο Wounded League με αυτή την ομάδα, να κάνω κάποια μικροαλλαγή σε φάση right back ή κάτι στο κέντρο, ή αντί για την Μπελέ, κάτι δεν ξέρω, κάτι πολύ μικρό και να κρατήσω τα coins για κάτι καλύτερο. Αλλά πείτε μου κάποια σχόλια τι αλλαγές πιστεύω ότι μπορούν να κάνω. Αυτά τα λέμε αύριο. Γεια σας.